Ξεκινάνε στις 11 Ιουλίου με τη Λυσιστράτη του Σπύριου Ευαγγελάτου, με σπουδαίες συμμετοχές ηθοποιών όπως της Καβογιάννη, του Λουδάρου, της Κέτη Κωνσταντίνου, του Ταλταμπάση, του Θανάση, της Μαργαρίτας, της Βαρλάμου, της Νάντιας, της Κοντογιώργη και άλλων σπουδαίων ηθοποιών, όπου ο κόσμος θα ευχαριστηθεί, γιατί είναι και πανσέληνος η 11 η μέρα που ξεκινάμε. Το αποφασίσαμε έτσι, ούτως ώστε να συμπέσει με την ημέρα της Πανσελήνη. Μετά θα συνεχίσουμε στις 25 Ιουλίου με την Ευανθία Ρεμπούτσικα σε ένα ταξίδι της Κιβωτού για τα παιδιά της Κιβωτού της Κορίνθου που θα χαρούνε και που τα έσοδα θα πάνε για τις ανάγκες της Κιβωτού. Την επόμενη Κυριακή, 27 Ιουλίου, έρχεται ο Πλούτος με σπουδαίες συμμετοχές και αυτός του Αριστοφάνη, όπου εκεί πέρα ο Κώστας Βουτσάς μαζί με την Άννα Φόνσου και τον Στάθη τον Ψάλτη και τον Τάκη τον Βαμβακίδη, πραγματικά τα ιερά τέρατα του παλιού ελληνικού καλού σινεμά, θα έρθουν στο Green Theater. Μετά έρχονται στις 30 Ιουλίου οι Τροάδες σε μια σκηνοθεσία του Θέμη του Μουμουλίδη. Εκεί πέρα πραγματικά θα συγκινηθούμε με τις ερμηνείες της Φιλαρέτης της Κομνηνού, η οποία για πρώτη φορά έρχεται στο Green Theater, η Φιλαρέτη, και του Μάινα, είναι ο Άρης ο Λεμπεσόπουλος, η Ιωάννα η Παπά, η Λένα η Παπαλιγούρα, η συντοπίτησά μας και βραβευμένη αυτή νεαρά ηθοποιός. Και στις 3 Αυγούστου θα χαρεί ο κόσμος τη Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή στο Ρεσιτάλ, όπου θα ακούσουν όλα τα τραγούδια του Ρεσιτάλ που είχαν ακουστεί στη δεκαετία του 70 και μας είχαν συγκινήσει εμάς τους πιο μεγάλους, θα συγκινήσουν τώρα και τους νέους. Και στις 7 Αυγούστου έρχεται ο Γιώργος Ονταλάρας, αυτός ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Θα γνωρίσουμε έναν Γιώργο Ονταλάρα αυτή τη φορά και στο κομμάτι τις γνώσεις που έχει γύρω από τη μουσική. Θα παίξει ο ίδιος όλα τα έμφορδα που θα υπάρχουν στην παράσταση. Ο ίδιος, όλο σε όλα. Και μαζί με συνεργάτες του μουσικούς. Αλλά επειδή ο Γιώργος Ονταλάρας είναι πολύ εργασιομανής όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι, έτσι έχει υπηρετήσει και τη γνώση του μέσα στη μουσική. Θα τον χαρούν όλοι όσοι θα έρθουν. Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η μεγάλη έκπληξη για μένα του καλοκαιριού, έχουμε κοντά μας τους Pix Lux. Να το θυμηθούνε όλοι οι νέοι και οι παλιοί, ότι στις 11 Αυγούστου τη Δευτέρα θα γεμίσει το θέατρο των Αρχαίων Κλεονών με επισκέπτες από όλη την περιοχή της Κορυθίας και όχι μόνο, για να χαρούνε τους Pix Lux σε μια μοναδική βραδιά. 16 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, η αγαπημένη μας και η αγαπημένη σε όλους, Γλυκερία. Σε σμυρναϊκά, παραδοσιακά τραγούδια, σε τραγούδια της Μεσογείου και σε έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Η μεγάλη και σπουδαία υπηρέτης, γιατί εγώ την Γλυκερία, επειδή είναι και φίλη μου, την αισθάνομαι σαν μεγάλο υπηρέτη του λαϊκού μας τραγουδιού, θα δώσει τον εαυτό της για να χαρούν οι άνθρωποι που θα βρεθούν εκείνο το βράδυ στο Θέατρο Αρχαίων Κλεονών. Στις 25 Αυγούστου θα έχουμε μια παιδική παράσταση για τους μικρούς φίλους της Κορυθίας, η Κοιμωμένη Ξύπνησε, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, και οι μικροί μας φίλοι θα ευχαριστηθούν και θα μπορέσουν και στον περιβάλλοντα χώρο να παίξουν και να απολαύσουν και δώρα που θα τους δώσει ένας φίλος βιομήχανος, ο Όχωνος, με τα πατατάκια του, τα τζάμπο. Κάνουμε και έμεση διαφήμιση. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες παραστάσεις, όπως του Θάνου του Μικρούτσικου, αλλά δεν ξέρουμε τις ημερομηνίες. Συζητάμε και για την άλκηση πρωτοψάλτη με την Αρβανιτάκη, αλλά πρέπει να βολευτούν οι ημερομηνίες της περιοδίας των καλλιτεχνών, όπου θα τις απολαύσουν. Θα είναι ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Φέτος δυστυχώς δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν είχαμε χορηγούς για να τυπωθεί το πρόγραμμα του Green Theater, δεν υπήρξαν χορηγοί στην περιοχή για να βοηθήσουν να βγει το πρόγραμμα και έτσι φτιάξαμε ένα
δισέλιδο πρόγραμμα, το οποίο θα το βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία Οικονόμου και, και στο πρακτορείο του Δαλιβίγκα στην ΕΜΕΑ και σε άλλους χώρους και σε καφετέριες, για να μπορείτε να δείτε τις παραστάσεις, όσοι τέλος πάντων δεν θα δείτε τις αφίσες, γιατί θα υπάρξει αφισοκόλληση, banners, όπου μπορούν και όπου επιτρέπεται φυσικά, χωρίς να μολύνεται το περιβάλλον. Σας περιμένουμε, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, ξέρουμε ότι είναι φτώχεια, ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Οι τιμές θα είναι λίγο... Οι τιμές είναι σαν τις περσινές και κάπως καλύτερες, γιατί είναι μεγάλη όλη αυτή η θίαση και μεγάλη, είναι ακριβές παραγωγές και προσπαθούν να μειώσουν το κόστος. Εγώ θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες παίρνουν ελάχιστα χρήματα, είναι συμβολικά τα ποσά που παίρνουν οι καλλιτέχνες. Τα άλλα τα κόστη αφορούν τα έξοδά τους. Δηλαδή είναι πολυπληθής η θίαση, η τεχνική, τα ηχητικά, τα φωτιστικά, η διαφήμισή τους. Νομίζω ότι βοηθάνε την περιφέρεια,